Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση και ο Κυριάκος Τωμαίδης. Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου. Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους. Τώρα πείτε μου, για να πάω αλλιώς, πείτε μου, τι πιστεύετε, λεφτά υπάρχουν, ναι ή όχι? Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, έχει δίκιο ο Γιωργάκης, λεφτά υπάρχουν, γιατί όταν είσαι παίκτης του Τζόκερ και δίνεις 3 ευρώ και κερδίζεις 1 εκατομμύριο, τότε λεφτά υπάρχουν και δικαιολογείσαι και να τραγουδάς, να κάνεις ό,τι θες. Είναι είδηση, πήγε ο άνθρωπος εδώ σε πρακτορείο στη γειτονιά μας, στα Κωνσταντινοπολίτικα, έπαιξε 3 ευρώ τζόκερ και κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν θέλετε να το σπάσουμε και να το ξαναρίξουμε, να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, με βάση τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα, έχει κερδίσει 95 χρόνια δουλειάς χωρίς να δουλέψει ούτε ένα λεπτό. 95 χρόνια δουλειάς. Έδωσε 3 ευρώ, πήρε 1 εκατομμύριο. Άρα αυτός, Κωνσταντίνε, δικαιούται, ναι, αυτός δικαιούται να τραγουδάει. Ο Μασμαρέλας μίλησε ένα εκατομμύριο, γιατί λέει και κρατήσεις μέσα, άρα τα καθαρά, λέει, το καθαρό ποσό είναι μικρότερο. Δεν πειράζει, Δημήτρη, ας πάρουν και εμείς το καθαρό ποσό και ας πάρουν αυτοί τις κρατήσεις, δεν πειράζει. Συμβιβαζόμαστε και έτσι. Τον τυχερό, ο οποίος είναι, το όνομά του είναι κρυφό, γιατί μόλις γίνει γνωστό πέφτουν όλοι, δώσε και εμένα λίγα, ξέρεις, εγώ έχω μια ανάγκη, θα επιστρέψω, ο άλλος δώσε μου, θα στα γυρίσω, και πάει λέγοντας. Τον αφήνουμε τον τρισευτυχισμένο εδώ Θεσσαλονικιός, εδώ στη γειτονιά μας, Τούμπα, Κωνσταντινοπολίτικα. Το πρακτορείο πρέπει να είναι εδώ 17 Νοέμβρη. Εδώ δίπλα είναι. Πάμε στο μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω υπάρχει στον ΠΑΟ μια συσπήρωση, υπάρχει μια σφιγμένη γροθιά. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αποδώσει σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομιλία του ΣΒΑΜ, του αρχηγού, σούπερ ομιλία πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή προχθές, πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο ΣΒΑΜ, ο οποίος λέει, είμαστε στους συμπαίκτες του, είμαστε, λέει, πεινασμένα λιοντάρια, σκεφτείτε, είμαστε πεινασμένα λιοντάρια, 5 μέρες έχουμε να φάμε και μπαίνουμε μέσα, τους τρώμε, λέει. Αυτά που λέει ο ΣΒΑΜ είναι αυτή η σφιγμένη γροθιά που υπάρχει σήμερα στον ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν τη σέντρα του καυτού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. As we're all together, all the season long, like today, we're going out, all together, we fight from the first until the last moment. We are at our maximum of energy. Let's show our energy from the first second. We go in the duels, we win them, we are aggressive. We eat them from the beginning. We go out like lions who weren't eating for 5 days. We are hungry. We will go out and we take the victory. Come on, guys. 1, 2, 4. Άντε μετά να ακούσεις τον ΣΒΑΜ, θα μου το ξαναβάλεις. Άντε να ακούσεις τον ΣΒΑΜ έτσι να μιλάει, να χτυπάει, να μιλάει για λιοντάρια. Ο ήχος της φωνής, η χρειά, η ένταση, το πάθος, η ορμή, όλο αυτό που βγάζει, και να μείνεις αδιάφορος. Guys, we're all together, all the season long. Like today, we're going out,
All together, we fight from the first until the last moment. We are at our maximum of energy. Let's show our energy from the first second. We go in the duels. We win them. We are aggressive. We eat them from the beginning. We go out like lions who weren't eating for 5 days. We are hungry. We will go out and we take the victory. Come on, guys. 1, 2, 4. Δώσε μου και Golden Spot αυτό από το 2-1 κόντρα στον Παναθηναϊκό το τελευταίο. Μουρκ για τον Μπράντον Τόμας, Μπράντον Τόμας για τον Μουρκ. Είχε ανέβει από την άλλη πλευρά και ζητάει την μπάλα ο Τάισον. Θα κάνει το πρώτο κοντρόλ με αντίπαλο τον Βαγιανίδη. Το πετάει την μπάλα μπροστά, μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Βάζει τον Ντεσπότ. Γκολ! Είναι ο Κύριλλος που σκοτώνει τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Κρύψανε την μπάλα. 2-1 στο 56ο λεπτό. Ντεσπότοφ δεν μπορούσε να χάσει αυτό το γκολ. Σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Κάνει το 2-1. Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί είναι η ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί είναι η ομάδα που κρύβει την μπάλα. Και είναι η ομάδα που κάνει τώρα στο κοντινό πλάνο να βλέπουμε τον Τερίν να αναρωτιέται πώς το φάγαμε. Δες το στη τηλεόραση. Τάισον, Μουρκ, Ντεσπότοφ. Βούλγαρος, 2-1. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζαΐρης, αλλά θέλω και το alter ego του, θέλω και το δίδυμο, το διδυμάκι του Νίκο Κουλιανό που περιγράφει το πρώτο γκολ. Και εδώ προσέξτε τι έμπνευση και τι κατασκευάζει ο Κουλιανός περιγράφοντας τον γκολ. Κλέβει τώρα ο ΠΑΟΚ με Τάισον. Τρεις με τρεις. Τάισον. Θα τον περάσει τον Αράο. Για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Θα περάσει τον Ντεσπότοφ. Ντεσπότοφ σε θέση τέταρτη. Σουτάρει. Γκολ! Γκολ, 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 γκολ. Ο Κύριλλος! Ο Κύριλλος! Ο Κύριλλος! Ο Κύριλλος ευλογεί και σήμερα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0. Ο Τάισον έφυγε σαν ελάφι, σαν ζαρκάδι. Ξεδιπλώθηκε η επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Πέρασε στον Ντεσπότοφ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-0. Και αυτή η φάση όμως πάλι θα πρέπει να τη δούμε αν έχουμε offside. Όχι. Έτσι όπως τον είδα πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία. Πάντως είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και λίγα λεπτά είναι καλύτερος. Έχει βρει ρυθμό. Για να δούμε ξανά τη φάση. Περιμένει. Δεν υπάρχει κανένα offside. Δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Ντεσπότοφ από τα πλάγια εκτελεί τον Τραγκόφσκι. Υπέροχο γκολ. Είναι τουλάχιστον ένα βήμα πίσω. Εδώ μιλάμε, οι άνθρωποι είναι ασορτοί. Μπαίνει ο ΣΒΑΜ στα αποδυτήρια, κάνει αρχηγική ομιλία και μιλάει για λιοντάρια. Βγαίνει ο Νίκος Κουλιανός, κάνει περιγραφή, λέει τι ελάφια λέει και ζαρκάδια. Όλο το ζωικό βασίλειο είναι εδώ. Λοιπόν, επειδή το γκολ ανήκει στον Ντεσπότοφ, δώσε μου και τη δήλωση Ντεσπότοφ, ο οποίος έρχεται ως προαναγγελία τρέιλερ για το σημερινό ντέρμπι. I think we have a lot of energy and we are on more than 100% because we know for what we are fighting and what we can achieve after 5 days. So there is no time to say that I am tired or I don't have energy. No, we take the rest from our body, from the reserve even more, and then when they finish the games we relax. Όχι, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Είσαι στην αρχή της σεζόν, το παίρνεις και χρόνο, το παιχνίδι είναι πιο εύκολο γιατί είσαι πιο φρέσκος. Τώρα είναι λογικό να υπάρχει ένα έλλειμμα ενέργειας, υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει ένα έλλειμμα ενέργειας, αλλά επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη διακυβεύεται τις επόμενες 5 μέρες, ξέρουμε τι θα μπορούμε να πετύχουμε στις επόμενες 5 μέρες, νομίζω ότι θα πάρουμε και από τα αποθέματα που έχουμε στο σώμα μας και θα είμαστε αυτοί που πρέπει και θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε το στόχο μας και να πάρουμε αυτές τις νίκες που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το στίγμα από τον Ντεσπότοφ. Εδώ όμως σήμερα υπάρχει και κάτι άλλο. Last Dance. Θα θυμάστε το επικό back-to-back με Michael Jordan και τους θρυλικούς Chicago Bulls. Last Dance σήμερα και για έναν τεράστιο, τεράστιο ποδοσφαιριστή, αδιαφιλονίκητο ηγέτη, τον Αντρέ Βιερίνια. Βιερίνια, ο οποίος δεν πρόκειται να ξεκινήσει βασικό σήμερα, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μου το έδειξε πριν από λίγο ο Γιώργος Καστάνης, αλλά υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει και να παίξει για τελευταία φορά στη θρυλική Τούμπα, στην καυτή έδρα, μπροστά στο κοινό του. Ίσως σήμερα το βράδυ είναι η τελευταία παράσταση για τον Αντρέ Βιερίνια. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μίσιτς και αυτός για τον Γιαννούλη. Όλος ο ΠΑΟΚ ψηλά και η στόπερ του. Πίσεσβάρ
στο αριστερό άκρο εκεί που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Πατάει περιοχή, Διαγκίτο. Χέρι, χέρι νομίζω εδώ έχουμε. Σου του Βιερίνια. Γκολ! Γκολ, 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 γκολ. Η Οβίδα από το Πόρτο. Η Οβίδα από το Πόρτο. Η Οβίδα από το Πόρτο για άλλη μια φορά. Αντελίνο Βιερίνα δίνει λύση στο 65. Αποθεώνεται σαν τον Κέσσαρα στη Ρώμη, φίλες και φίλοι. Βιερίνια και ένα στο 65. Ο ναός της Τούμπας προσκυνάει τον ίδαλμά του. Καταπληκτικά πράγματα. Πήρε το rebound, ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναντι. Ο Βιερίνια από το ύψος της μεγάλης περιοχής με το σιρτό δυνατό δεξί του στέλνει την μπάλα στην γωνία του Διούδη και ο ΠΑΟΚ από το πουθενά φέρει το Μάσα Ίσα. Καταπληκτικό τέρμα από τον λατρεμένο της Κερκίδας. Φίλες και φίλοι, Άντρε Βιερίνια. Last dance για τον Βιερίνια. Εδώ όμως βάζω και ένα ερωτηματικό, ίσως αν θέλετε και μία άνω τελεία. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Αλλά από την άλλη είναι και μία απόφαση του Βιερίνια αν θα ήθελε να παίξει άλλον ένα χρόνο. Και επειδή δεν έχει ανακοινώσει κάτι το ίδιος, νομίζω ότι οφείλουμε να το σεβαστούμε. Λοιπόν, λίγο αυτά με τον ΠΑΟΚ, θα τα δούμε όλα ένα προς ένα. Για το Βιερίνια, ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάντζιο σε λίγο. Θα μάθετε τι λένε ακριβώς οι ΜΠΟΚ, τι γίνεται με το Ολυμπιακός ΑΕΚ, αν οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού διοργανώσουν συλλαλητήριο, ναι ή όχι, και ακόμα το ρεπορτάζ για το παιχνίδι από του Άρη στη Λαμία, από τον απεσταλμένο μας εκεί, τον Γιώργο Στράτζαλη. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να πω ένα μπράβο και ένα τεράστιο συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά στο Μετρόπολης 95,5 εδώ στον Όμιλο. Ένα μπράβο γιατί είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο δεν είναι μόνο η συντροφιά και η ψυχαγωγία και η καλή παρέα. Έχει δύναμη παρέμβαση στα πράγματα, έχει ένα πολύ δυνατό μικρόφωνο και μπορεί να παρεμβαίνει, να διαμορφώνει γνώμη, να σχηματίζει απόψεις, να γύρει συνειδήσεις, να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Αν ρίξετε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα σήμερα του Αθηναϊκού Τύπου, θα δείτε ότι εκεί κυριαρχούν είτε έτσι είτε αλλιώς θέματα που αναδείχθηκαν χθες μέσα από το Μετρόπολης 95,5. Άλλη μια φορά ένα μπράβο και στο Γιώργο Μάντζιο για το ρεπορτάζ που έδινε από τη Θεσσαλονίκη για αυτά που συνέβαιναν πίσω από κλειστές πόρτες στην Αθήνα στην χθεσινή σύσκεψη παροδία για τον τελικό του κυπέλου. Λοιπόν, γρήγορα διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, σε λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Καστάνη, τι ετοιμάζει ο Λουτσέσκου, πώς θα παίξει. Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη εδώ, δεν έχει ο Ανίδη. Έχει ένα συλλαλητήριο που έρχεται μπροστά. Υπάρχει μια αναταραχή στην ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά άλλο όλα αυτά και άλλα συμβαίνουν όταν σφυρίξει ο διαιτητής και η μπάλα κυλήσει στο χόρτο. Γιάννης Γκούμας στην γραμμή. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πόσα χρόνια φορές φάλε του Παναθηναϊκού? 15. Ωρε φίλε. 15 χρόνια, Μια ζωή, μια ζωή. Έχω μείνει. Ήξερα πάρα πολλά, δεν περίμενα. 15 χρόνια. Δεν έχω φορέσει άλλη φανέλα επαγγελματικά στη ζωή μου. Από εκεί που ξεκίνησα και σταμάτησα. Μπράβο, είναι λίγο σπάνιο φαινόμενο. Πολύ σπάνιο, όχι σπάνιο. Ναι. Πολύ σπάνιο φαινόμενο. Πολύ σπάνιο φαινόμενο. Μπράβο, Γιάννη. Συγχαρητήρια. Άρα εσύ που φόρεσε 15 χρόνια τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είσαι μέσα στο πετσί του Παναθηναϊκού, είτε του φιλάθλου, είτε του παίκτη αυτή τη στιγμή. Τι θα έλεγε, τι λέει η συγκυρία αυτή τη χρονική στιγμή για τον Παναθηναϊκό πριν τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ? Σίγουρα η χρονιά είναι αποτυχημένη. Στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός βγήκε πρόωρα εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Από εκεί πέρα έχει μείνει ο στόχος του κυπέλου και να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο σωματείο. Πρέπει να την ξεπεράσει και πρέπει σε κάθε παιχνίδι να μπαίνει μέσα και να παίζει για την νίκη. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ έχει το κίνητρο, αλλά και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι δεν θα είναι αδιάφορος, γιατί όπως ξέρετε, αν δεν πάρει το κύπελλο, όποιος βγει τέταρτος δεν βγαίνει και Ευρώπη. Σωστό. Φυσικά έχει ένα κίνητρο για Ευρώπη, δεν mm-hmm. είναι τίποτα σίγουρο. Mm-hmm. Αλλά είναι και ένα ντέρμπι όταν παίζεις εναντίον του ΠΑΟΚ. Είναι ένα έξτρα κίνητρο. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θέλουν να αποδείξουν ότι
όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν, ήταν συγκυριακά. Θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Mm-hmm. Και σίγουρα σε μια καυτή έδρα όπως είναι η Τούμπα, που ο ΠΑΟΚ είναι μονόδρομος η νίκη, γιατί αν θέλει να μείνει ζωντανός πρέπει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι παρότι είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ λόγω ότι έχει το κίνητρο, mm-hmm. νομίζω ότι είναι δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Δύσκολο. Πες μου κάτι, ο Τερίμ θα μείνει τη Νέα Χρονιά? Αυτό δεν το ξέρω, αυτό το ξέρουν οι ειδικούντες, αλλά όταν ήρθε ο κύριος Τερίμ είχε πει ότι στόχος είναι να ήρθα για να πάρω το πρωτάθλημα. Εφόσον δεν το πήρε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μάλιστα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το συλλαλητήριο που έχουν προαναγγείλει οι φίλοι του Παναθηναϊκού? Αυτό δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι του παρόντος. Δεν είναι του παρόντος. Όλα αυτά όμως και αγραφούν μια εικόνα. Με ένα προπονητή που ήρθε, λέει, θα πάρω το πρωτάθλημα, δεν το παίρνει, υπάρχει θέμα. Με ένα συλλαλητήριο που είναι εκτός, υπάρχει μια αναταραχή. Αλλά δεν ξέρω, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό όλο που συμβαίνει επηρεάζει την ομάδα στα αποδυτήρια ή όχι? Σίγουρα το συζητάνε και οι παίχτες. Σίγουρα η ψυχολογία δεν είναι καλή, εφόσον ο στόχος που είχε τεθεί από την αρχή της χρονιάς ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά όταν σφυρίζει ο διαιτητής, οι παίχτες είναι επαγγελματίες, ξεχνάνε ό,τι γίνονται στον περίγυρο και προσπαθούν να δώσουν ό,τι μπορούν για το καλό της ομάδας και για το καλό του δικού τους. Γιάννη, τελευταία ερώτηση. Αντρέ Βιερίνια, μπορεί να έχουμε last dance, την τελευταία παράσταση του Βιερίνια σήμερα στην Τούμπα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτόν τον παίκτη? Μεγάλη προσωπικότητα, μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Όλοι θέλουν, θα δώσουμε, εμείς που δεν είμαστε, που είμαστε εκτός Θεσσαλονίκης, θα δώσουμε το πιο ζεστό μας χειροκρότημα. Γι' αυτό τον παίχτη έχει προσφέρει πάρα πολλά και, και στο αγωνιστικό και εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου με την προσωπικότητά του. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ και σίγουρα θεωρώ ότι σταματώντας την καρδιά του θα πάρει κάποιο πόστο εκεί κάπου στην ομάδα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι υγεία, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτός ο Γιάννης Γκούμας, 15 χρόνια φόρεσε στη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία για τον Παναθηναϊκό με όλα όσα συμβαίνουν. Και αυτόν τον Παναθηναϊκό καλείται να νικήσει σήμερα ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Σε λίγο, Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει το ρεπορτάζ τι ακριβώς ετοιμάζει ο Λουτσέσκου. Βέβαια, στην Τούμπα εδώ υπάρχει το παιχνίδι, αλλά όλοι θα έχουν ένα αυτί τεντωμένο στο Καραϊσκάκι, εκεί ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που θέλει πάση θυσία την νίκη και από την άλλη μεριά θέλει να φρενάρει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τα τελευταία νέα ρεπορτάζ από τον... Τι έγινε, ρε φίλε, εδώ? Τι μας έβαλε Mission Impossible για τον ΠΑΟΚ όλα αυτό, ότι είναι Mission Impossible σήμερα? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι Mission Impossible. Για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε μια προσπάθεια, ναι, την οποία τη συνεχίζει, ναι, με ενωμένες τις δυνάμεις του για να διεκδικήσει και να κατακτήσει το τέλος του πρωτάθλημα. Ναι. Mission Impossible, συνεχίζεται σήμερα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ή μάλλον για να συνεχιστεί η διαδικασία βήμα προς βήμα. Θα πρέπει να κερδίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, να μην κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, όπως πολύ σωστά ανέφερε στον κάλο του Μετρόπολης, να σταματήσει το δρόμο της ΑΕΚ. Και ύστερα το επόμενο κεφάλαιο θα παιχτεί στους αγώνες της Κυριακής. Είναι μία mission impossible για τον ΠΑΟΚ. Υποκλίνομαι σε Γιώργο Καστάνη. Σκηνοθετική ματιά άψογη. Λοιπόν, πάμε στο ενδεκάδα. Ας το Mission Impossible να παίζει. Λοιπόν, καταρχήν χθες δεν ανακοίνωσε ο Λουτσέσκου αποστολή. Ναι. Τους πήρε όλους, ήταν όλοι στην διάθεσή τους στο Μακεδονία Παλάς. Η ενδεκάδα λογικά θα αποτελείται με Κοτάρσκι, ναι, κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Σάστρε και ο Ότο στο δεξί άκρο της άμυνας. Mm-hmm. Με πιθανότητες περισσότερες για τον Ότο, υπό την έννοια ότι ο Σάστρε έχει 2,90 λεπτά, άρα χρειάζεται να πάρει κάποιες ανάσες, γιατί θα χρειαστεί και στα επόμενα παιχνίδια. Ναι. Αριστερά λογικά ο Μπάμπα, το δίδυμο Κετζιόρα Κουλιεράκη δεν χαλάει. Ναι. Τώρα στη μεσαία γραμμή. Δεξιά, ποιος είπες, Μπακ. Ένας εκ των Ότο, η Σάστρο, ο Ότο έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Ωραία. Στη μεσαία γραμμή
με τον Οσδόεφ και τον Μεϊτέ κατά πάσα πιθανότητα. Mm-hmm. Και στη μεσοεπιθετική τριάδα τώρα, εδώ λογικά θα ξεκινήσει ο Δεσπότοφ. Mm-hmm. Θα επανέλθει, εάν δεν ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας, που νομίζω εδώ ίσως είναι ένα τρίκ του Λουτσέσκου, θα επιλέξει τον Μουρκ, τον Τάισον και μπροστά τον Σαμάτα κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά όλα αυτά είναι... Μπράντον, Κοίτα, εδώ θα πρέπει να κάνει ένα έξυπνο rotation, μια έξυπνη διαχείριση, διότι αφενός θα πρέπει σήμερα να κερδίσει. Και εφόσον κερδίσει, να έχει και, και ξεκούραστους, φρέσκους τους παίκτες του για την Κυριακή. Για το Μάστο Κλειάνδης Βικελίδης. Εφόσον ο Πάκο κερδίσει και, του, και ευνοηθεί και από το άλλο αποτέλεσμα, θα πάει για τον τελικό των τελικών στο Κλειάνδης Βικελίδης για να πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Αυτό θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά. Για και δεν νομίζω, έτσι. Αν ο πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Πάκο, ο κύριος Φιλότας Πέλιος, θυμάται κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, χρόνια πολλά καταρχήν, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε. Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Ναι, αυτό ναι, ναι. Το οποίο ζούμε φέτος, γενικότερα. Δεν έχουμε, χρόνια το ζήσουμε, δεν ξέρω αν το ξαναζήσαμε. Πάντως αυτό που γίνεται, με πρωτού τελειώσει το πρωτάθλημα, να διεκδικούν όλες τις ομάδες πρωτάθλημα, τώρα να γίνεται ένα μπάχαλο. Τέλος πάντων, καλό είναι. Τη δεκαετία του 70. Που ο ΠΑΟΚ μεσουρανούσε στα γήπεδα και του εκλάπησαν πρωταθλήματα. Είναι γεγονός. Του εκλάπησαν. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο δύο στροφές πριν από το τέλος να φτάνει να αγγίζει στον τίτλο? Να γίνει αυτό το πράγμα? Όχι, εντάξει. Όχι. Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι τελείως διαφορετικά. Τότε ήταν το ΠΟΚ, το καθιερωμένο ΠΟΚ, το οποίο δεν μασούσε. Ό,τι ήθελε έκανε. Δηλαδή ήταν αυτό που ο ΠΑΟΚ τότε με την ομάδα, εκείνη την ομάδα που όπως την είπατε, έσπασε το ΠΟΚ. Ήταν σημαντικό. Βέβαια, και από εκεί είχε αλλάξει όλη η ροή. Από εκεί και πέρα άλλαξε η ροή όλη η Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Η δομή του ποδοσφαίρου. Ναι. Πάντα μαζί μας ο κύριος Φιλότας Πέλιος, ο πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Ποια είναι η αίσθησή σας για τα σημερινά δύο παιχνίδια? ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Τα δύο παιχνίδια τα σημερινά, βλέπω, εντάξει, είναι ντέρμπι και τα δύο. Εγώ θα μιλήσω για το δικό μας το ντέρμπι, το οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι εάν μπουν οι παίχτες ότι να φανούν από το πρώτο λεπτό, όπως προχθές με το Ολυμπιακό, ότι εμείς το θέλουμε περισσότερο το παιχνίδι από τον αντίπαλο, θα το κερδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή προχθές μπήκε η ομάδα με τελείως διαφορετικό συνέστημα. Δηλαδή μπήκε μέσα, σου λέει, δεν βγαίνουμε ηττημένοι από εδώ. Πάνικα από τα πρώτα τρεξίματα που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Κύριε Πέλιο, να ακούσουμε, σας παρακαλώ πολύ, την ομιλία του Στέφαν Σβάπ την προχθεσινή. Θέλω και εσείς να την ακούσετε. Προσέξτε και ακούστε τον τόνο της φωνής του Σβάπ, τον πάθος που μεταδίδει. Εκτιμώ ότι ανάλογη ομιλία αρχηγική θα έχουμε και σήμερα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Και αφού την ακούσουμε και αφού την ακούσετε, θέλω να μας κάνετε το σχόλιο σας. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Guys, we are all together, all the season long. Like today, we're going out, all together, we fight from the first until the last moment. We are at our maximum of energy. Let's show our energy from the first second. We go in the duels, we win them, we are aggressive. We eat them from the beginning. We go out like lions who weren't eating for 5 days. We are hungry. We will go out and we take the victory. Come on, guys. 1, 2, 4. Τρομερή ομιλία, με τέτοιο πάθος, λοιπόν, με τέτοια ομιλία κερδίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα τον Παναθηναϊκό. Αυτό το πάθος μέχρι να πω εγώ μέσα στο γήπεδο. Μπαίνετε. Πράγματι δηλαδή, ναι. αυτό πρέπει να κυριαρχήσει. Αυτό το πράγμα, αυτή την ομιλία έτσι πως την άκουσα και την βλέπω να πούμε, ψυχώνει, πώς θα το κάνω. Ωραία, ωραία. Και ολοκληρώνοντας, Ολυμπιακός ΑΕΚ, εδώ τι βλέπετε, πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Είναι δύσκολο πολύ το μάτς, ναι. Βέβαια ο Ολυμπιακός δεν τα παρατάει εύκολα, σίγουρα, γιατί ό,τι και να λέμε, γιατί μερικοί λένε έχει το κόφερες, αλλά δεν είναι. Ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα αν δεν βγει στο κόφερες, θα μπορεί να βγει και Ευρώπη, οπότε το παιχνίδι θα το διεκδικήσει... Μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Ευχαριστούμε τώρα, πάρα πολύ. Ποιος θα κερδίσει, ποιος θα κάνει, είναι άλλο το πόσα είναι το παιχνίδι μας, δεν ξέρω. Η αγωνία θα είναι μεγαθάστη στην Τούμπα σήμερα το βράδυ, θα το δείτε από την τηλεόραση με φίλους. Ψάρθος σου γίνεται, μην έτσι. Ωραία. Με αυτή την ομιλία, μέχρι ο Πέλιος κατέβαινε να παίξει. Το είπε, ομιλία, το είπε. Μπαίνω μέσα να παίξω. Μπαίνει, έτοιμος. Δες τα κορδόνια, Φιλότα, και μπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα κορδόνια, τα κορδόνια πολύ.
Να είστε καλά. Όλοι μας μέσα θα είμαστε. Βλέπω και τον Καστάνη να παίζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον φίλο Ταπέλιο. Προχωράμε. Εντάξει. Αλλάξαμε όλη τη ροή της εκπομπής. Μην το παραξηλώσουμε κιόλας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έχουμε Γιώργο Κολοκοτρώνη, τον καλό φίλο και συνάδελφο από την Αθήνα, να μας δώσει λίγο αίσθηση τι λέει Αθήνα για το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Εκεί τι γίνεται. Τζόρτζ, τι κάνεις, καλησπέρα. Γεια χαρά, χρόνια πολλά Γιώργο μου. Χρόνια πολλά και σε σένα να είμαστε γεροί, πάντα με υγεία. Κοίταξε να δεις, εντάξει, ο Ολυμπιακός, είδαμε με τον ΠΑΟΚ ότι δεν, η αδειάση δεν ήταν καλός. Ναι. Αν εμφανιστεί αυτός ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα. Mm-hmm. Πάντως είναι ανοιχτό εννοείται το παιχνίδι, αλλά mm-hmm. από πλευράς κλίματος και λοιπά, στον Ολυμπιακό δεν το συζητάνε. Είδαμε και τις δηλώσεις του Κούγια εξάλλου, έτσι. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, όπως και πέρυσι κέρδισε τον Παναθηναϊκό, έτσι και τώρα θέλει πολύ περισσότερο να κερδίσει την ΑΕΚ. Εάν δηλαδή ρωτήσει Ολυμπιακούς εδώ πέρα ποιος θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, σαφώς θέλουν ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό λένε οι Ολυμπιακοί, ε? Εννοείται, όλοι οι Ολυμπιακοί. Όλοι οι Ολυμπιακοί. Μισό όλοι, λεπτό λίγο. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Είπες δηλώσεις Κούγια, να τις ακούσουμε, Γιώργο. Οι Ολυμπιακοί ναι. λοιπόν θέλουν ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Εννοείται, εννοείται. Ελπίδα στον ΠΑΟΚ. Ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ αξίων αντιπάλων. Δύο δικά μας λάθη τα αξιοποίησε ο ΠΑΟΚ. Εμείς δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τα λάθη του ΠΑΟΚ. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα των λαθών. Από την άλλη πλευρά, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να έχει νικητή. Θα ήταν κρίμα μία από τις δύο ομάδες να μην κερδίσει αυτό το παιχνίδι, με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίξαν και θα παίξουν μέχρι το τέλος των play-off 10 κανονικά παιχνίδια. Εν αντιθέσει με την ΑΕΚ, με τις δύο θυγατρικές που έχει, τον Άρη και τη Λαμία, που ουσιαστικά λειτουργούν ως δούροι ήπιοι απέναντι στις άλλες ομάδες, σακατεύουν τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε τον Μπερνάρ πότε τραυματίστηκε. Κοιτάξτε πώς έπαιξε τη σύνθεση του Άρεος απέναντι στην ΑΕΚ, τη σύνθεση της Λαμίας. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού μίλησε προχθές ότι ο Ολυμπιακός κόντρα σε αυτή την ΕΠΟ και κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση, όπως το είπε, θα κατακτήσει το κύπελλο Ευρώπης. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι παρεξήγησαν τα λόγια του. Δεν είναι Ολυμπιακός πολιτικός φορέας, όμως έχει απέτηση Ολυμπιακός και θα ήθελα να τα ακούσω αυτό και από τον κύριο Σαββίδη και από τον κύριο Γκαγκάτση που κάνει κουμάντο εδώ, από την κυβέρνηση, να καταλάβει ότι το ποδόσφαιρο είναι κορυφαίο κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι δυνατόν ένας αγράμματος που έκανε λεφτά με παράνομους τρόπους, με μια εγκληματική οργάνωση που ελέγχει το ποδόσφαιρο ακόμα και στη ΓΑΜΑ Εθνική στα τοπικά πρωταθλήματα, να ελέγχει το ποδόσφαιρο. Κάποιοι νομίζουν ότι η UEFA είναι εκτελεστική της ΕΠΟ και ότι παίρνουν τους λαχοπρόεδρους από όλη την Ελλάδα και θα τους πούν όπως κάνουμε το τελικό του κυπέλου και έχουμε καταλήξει να είμαστε περίγελος παγκοσμίως και να μην μπορούμε να διοργανώσουμε ένα τελικό κυπέλου που είναι γιορτή παγκοσμίως και παίζουν οι ομάδες με άδειες εξέδρες. Αν είναι το να νομίζουν κάποιοι οι οποίοι στο μυαλό τους είχαν ότι αν ο Ολυμπιακός ποτέ περάσει και διεκδικήσει το τρόπαινο, λες και θα γίνει τίποτα στην ιστορία της ΑΕΚ εάν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαινο. Ποια θα είναι, αυτά είναι για ανθρώπους αγράμματος οι οποίοι δυστυχώς έχουν και λεφτά. Σας λέω ευθέως, εγώ εύχομαι να το πάρει καθαρή ομάδα. Αφού δεν μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός, η μόνη που έπαιξε ποδόσφαιρο φέτος και έπαιξε στην Ευρώπη είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Γιώργο, αυτό ακριβώς που έλεγες, γι' αυτό το παίξαμε. Ο Ολυμπιακός προτιμάει ΠΑΟΚ πρωταθλητή αντί για ΑΕΚ. Εννοείται, σου λέω. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός να ακούσεις κάτι άλλο. Χώρια που υπάρχει αυτή η καλότητα, υπάρχει και σε προσωπικό επίπεδο, επιχειρηματικό. Μαρινάκι, Μελισανίδη. Με Μελισανίδη κλπ. Δεν το συζητάνε αυτό. Μάλιστα. Εδώ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέρυσι στον Παναθηναϊκό που ήταν αδιάφορος. Τώρα έχει και το κίνητρο Ολυμπιακός στις τέταρτες θέσεις. Διότι αν μείνει τέταρτος και χάσει τον τελικό, με νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο τελικό του κυπέλου, ο Ολυμπιακός μένει εκτός Ευρώπης. Οπότε και θέλει δηλαδή να αποφύγει την τέταρτη θέση που θα παιχτεί λογικά με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και θέλει να κόψει τον τίτλο από την ΑΕΚ. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Άρα έχει περισσότερους από έναν λόγο ο Ολυμπιακός να θέλει την νίκη σήμερα. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ εντάξει, έχει αποδείξει ότι είναι μια ομάδα που μέσα στο Καραϊσκάκι μπορεί να κερδίσει, αλλά είναι μια ομάδα η οποία υπάρχουν διαστήματα που χάνεται. Το είδαμε και πρόσφατα στην Τούμπα.
Γενικά δεν είναι μια ομάδα που της έχει εμπιστοσύνη 100%, δεν είναι η περσινή ΑΕΚ. Οπότε είναι τελείως ανοιχτό το παιχνίδι. Δώσε μας λίγο και το κλίμα, Γιώργο, αν έχεις την καλοσύνη στον Παναθηναϊκό, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει. Έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και βλέπεις ότι υπάρχει ένα συνδυασμό δύο παιχνιδιών που θα καθορίσουν τα πάντα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί σήμερα. Πάντως, γενικά, δηλαδή, οι παίκτες άλλοι σκέφτονται το μέλλον τους, αν θα φύγουν, τι θα γίνει τον προπονητή. Υπάρχει μια ανακατοσούρα, υπάρχει από το συλλαλητήριο την Κυριακή, το οποίο, εντάξει, ο Λαφούζος φυσικά δεν θέλει να γίνει. Είναι καθαρά θέμα αστυνομίας. Να πούμε ότι υπήρχε μια προγραμματισμένη συγκέντρωση των ΑΕΚΣΙΔΟΝ σήμερα και η αστυνομία την ανέβαλε. Άρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει η αστυνομία, αν θα επιτρέψει το συλλαλητήριο την Κυριακή που είναι στις 3 η ώρα. Αλλά γενικά, ξέχωρα από αυτό, το θέμα είναι ότι υπάρχει βαρύ κλίμα, γιατί η ομάδα έμεινε πάλι εκτός πρωταθλήματος. Για μένα η σεζόν είναι αποτυχημένη και το κύπελο να πάρει δεν σώζει τον Παναθηναϊκός. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί και ο Παναθηναϊκός να τερματίσει τέταρτος και να μείνει και αυτός εκτός Ευρώπης αν χάσει από τον Άρη. Ναι. Ο Άρης, το έχω πει πολλές φορές, έχει καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Ναι, αλήθεια. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι νυχτωμένοι όσοι πιστεύουν ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει και θα κάνει περίπατο. Ναι. Το μάτι για μένα είναι 50-50. Ο τελικός. 50-50 ο τελικός. Εννοείται. Άρα δεν υπάρχει συγκέντρωση των ΑΕΚΣΙΔΟΝ σήμερα και είναι άγνωστο αν θα γίνει και το συλλαλητήριο του Παναθηναϊκού. Ναι, αυτό είναι καθαρά θέμα της αστυνομίας. Οι συνδεσμοί της Παναθηναϊκής λένε ότι εμείς θα πάμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα αστυνομίας. Ναι. Γιατί βλέπουμε εδώ την αστυνομία το τελευταίο διάστημα απαγορευτικό στα πάντα. Ναι. Ο Αλαφούζος μπορεί να φοβάται πιθανές αντιδράσεις οπαδών του Παναθηναϊκού και γι' αυτό να προτιμάει τελικό με άδειες εξέδρας. Καλά, εγώ το είπα και χθες και δημόσια αυτό. Να. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι. 100%. Τι το συζητάμε. Να. Και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται γιατί βγαίνουν οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και λένε ότι είχε πει, λέει, ο Αλαφούζος, ο Παναθηναϊκός, να γίνει το μάτς στο ΆΚΑ και ότι εμείς είχαμε, λέει, πληρώσει κάμερες. Μα ποιον δουλεύουνε. Το ΆΚΑ είναι κλειστό εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός είχε πληρώσει το χλωροτάπητα και οι όποιες κάμερες είχαν μπει δεν είναι οι κάμερες οι καινούργιες υψηλής ευκρίνειας σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον αθλητικό νόμο. Το ΆΚΑ δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε κόσμο στο Πανθεσσαλικό για τον απλούστατο λόγο, όχι μόνο οι αντιδράσεις του Αλαφούζου, αλλά γιατί εάν τυχόν λέμε, να μην κινδυνολογούμε, γίνονταν επεισόδια, η τιμωρία που θα ήταν βαριά θα τους ακολουθούσε στο νέο πρωτάθλημα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Σωστό. Συμφωνώ, Γιώργο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχεις δίκιο. Αυτός είναι και ο λόγος. Το θέμα είναι πώς ένας μπορεί να καθορίζει τι θα γίνει σε έναν τελικό. Που δεν τον διοργανώνει ο ίδιος. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην ΕΠΟ, η οποία ήξερε εδώ και 4 μήνες ότι είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Άρης θα παίξει το τελικό του κυπέλου. Άρα, αφού θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, και είναι μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, όφυλαν, είναι 260 χιλιάρικα, να έχουν βάλει τις κάμερες, ακόμα και μισά-μισά με τον ΠΕΟ, και να έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν είναι θέμα ανικανότητας, Γιώργο μου, είναι θέμα σκοπιμότητας. Σκοπιμότητας. 100%. Άρα, λες και η ΕΠΟ σύρθηκε πίσω από τις επιθυμίες Αλαφούζου και Παναθηναϊκού, αυτό λες. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Είναι θέμα η ΕΠΟ εδώ και μήνες. Δεν ξέραμε ποιος θα πάει στο τελικό. Αλλά φαινόταν, ήταν ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Αλλά ή η ανικανότητα ή δεν ήθελε κόσμο. Τι από τα δύο. Δεν ήθελε κόσμο. Δεν ήθελε κόσμο. Δεν το λέω εγώ ότι το έκανε για τον Αλαφούζου. Η ΕΠΟ δεν είναι του Αλαφούζου, η ΕΠΟ είναι του Μελισσανίδη. Έτσι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, η ΕΠΟ δεν το λέω για να εξυπηρετήσει τον Παναθηναϊκό. Απλά οι άνθρωποι έχουν μάθει να κάνουν τελικούς. Χωρίς κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν και έπρεπε, όχι χθες και προχθές, έχουν δίκιο τους. Είναι ανίκανοι. Ναι. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Ναι. Δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που βλέπουμε αυτό το φοβερό πρωτάθλημα από πλευράς ενδιαφέροντος. Βλέπουμε τον Ολυμπιακό, μια ελληνική ομάδα πήγε σε ένα τελικό. Πάει να ανέβει το πρωτάθλημα και έρχονται αυτοί οι τύποι και του δίνουν μια σφαλιάρα. Όχι, θα μείνεις εκεί κάτω. Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Κολοκοτρώνη. Χρωστάμε κι άλλο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Έχουμε το Last Dance του Βιερίνια. Πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Λαμίας με τον Άρη που έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Η ντροπή για τον τελικό χωρίς θεατές. Τον άνθρωπο που με 3 ευρώ έπαιξε τζόκερ εδώ στη γειτονιά μας, κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ. Διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει.
Λοιπόν, εδώ κουβεντιάζαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Σε λίγο θα πάμε στο Λαμία Άρης. Εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα. Ο Ολυμπιακός έρχεται από μια σειρά παιχνιδιών ντέρμπι. Ήταν η Άστον Βίλα, ήρθε ο ΠΑΟΚ, πέφτει πάνω τώρα στην ΑΕΚ. Δηλαδή είναι back to back τρία παιχνίδια φωτιά. Από την άλλη μεριά η ΑΕΚ έχει μια αγωνιστική απραξία περίπου 2 εβδομάδων. Περίπου, νομίζω είναι 18 μέρες. Άρα το ερώτημα είναι η φυσική κατάσταση αυτή από πλευράς ενέργειας, τι μπορούμε να δούμε σήμερα στο παιχνίδι και αν αυτό μπορεί να είναι καθοριστικό. Δεν υπάρχει καταλληλότερος να απαντήσει από τον κορυφαίο γυμναστή Δημήτρη Μπουρουτζίκα, επωνομαζόμενο δάσκαλο, που είναι στη γραμμή. Δάσκαλη, καλησπέρα. Λοιπόν, ακόμα μέχρι. Τι έγινε, είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις? Μπράβο. Χαίρομαι που σε ακούω και χαίρομαι και για τους θεατές που έστω και για λίγο μπορούν να μας ακούσουν και να... Να είσαι καλά, να είσαι καλά, δάσκαλε. Δημήτρη μου, λοιπόν, τι λες τώρα, για πες μου τώρα εσύ, γιατί τόσα χρόνια ήσουν... Για πες μου καταρχήν, εστίασέ μου. Ποιο παιχνίδι και γιατί μιλάτε. Ολυμπιακός ΑΕΚ, ένας Ολυμπιακός που έρχεται Άστον Βίλα, αμέσως μετά ο ΠΑΟΚ, αμέσως μετά η ΑΕΚ. Άρα αυτός είναι, έχει ξεζουμιστεί τρία ντέρμπι σε λίγες μέρες. Και απ' την άλλη έχουμε μία ΑΕΚ που είναι 18 μέρες ξεκούραστη και περιμένει αυτό το παιχνίδι. Τι λες τώρα εδώ? Από την πλευρά τη δικιά μου πιστεύω ότι θα μείνει έτσι ξεκούραστη και πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ, επειδή το θέλει και το ζητάει, ότι πιστεύω ότι θα βγει νικητρία. Άρα λες θα νικήσει σήμερα η ΑΕΚ, αυτό λες? Έτσι πιστεύω, ναι. Αυτό θέλεις ή αυτό και πιστεύεις? Την κούραση που έχει αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Άρα πιστεύεις ότι... Αλλά πιστεύω ότι το θέλει πιο πολύ η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Άρα το ένα το θέλει πιο πολύ και το άλλο λες είναι κουρασμένος ο Ολυμπιακός. Ναι. Κουρασμένος, άδειος, έχει δώσει, έχει πανηγυρίσει, έχει... Αφού δεν πήρε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, τελείωσε, πιστεύω. Ναι, αλλά πρόσεξε κάτι, δάσκαλε. Αν ο Ολυμπιακός βγει τέταρτος και ο Άρης πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί να μείνει εκτός Ευρώπης του χρόνου. Δηλαδή να πανηγυρίσουμε τώρα, πήγαμε στον τελικό, και του χρόνου να μην βγούμε από τα σύνορα, να μην περάσουμε εδώ τον Προμαχώνα. Πολύ πιθανό. Αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι σε πιο καλή μοίρα και καλή ομάδα και... Και θα νικήσει, λες, η ΑΕΚ. Βλέπεις, δηλαδή... Συγκρονισμένη ομάδα. Ωραία, δηλαδή, άρα εσύ βλέπεις έναν κουρασμένο, άδειο Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πνιγεί και στα πανηγύρια του τελικού, του Conference League, και μια ΑΕΚ που είναι αποφασισμένη. Και προετοιμάζεται για τον τελικό που θα δώσει 29 μήνες. Και προετοιμάζεται για εκεί, όπου τι ώρα που το βάζεις. Δηλαδή και ψυχολογικά δεν θα είναι εδώ, λες, ψυχολογικά αυτή... Όπως φαντάσου, πιστεύω ότι... Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Και θα κερδίσει, πιστεύω. Πού θα κερδίσει? Τη Φιωρεντίνα. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τη Φιωρεντίνα? Έτσι θα βλέπω, έτσι κάνω προβλέψεις. Από εδώ και θα δούμε. Άρα Μπουρουτζίκας, σημείωσε το, κόψτο και βάλτο στην άκρη. Λέει, στο ντέρμπι σήμερα θα νικήσει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα πάρει το Conference League. Ναι. Ωραία. Μήπως, δάσκαλε, έχεις καμιά πρόλεψη για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός? Πιστεύω ότι έχει την ψυχολογία ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και αν το αξιολογήσουν καλά το παιχνίδι, πιστεύω ότι έχει τύχη ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει. Το Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, δάσκαλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα καλά, που σ' άκουσα. Και χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά, δάσκαλε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Μπουρουτζίκα. Εδώ, να σου κάτι, ο Μπουρουτζίκας τολμά και κάνει και προβλέψεις. Εγώ θα μείνω όμως σε αυτό που είπε, γιατί η ενέργεια, η πνευματική, αλλά και η φυσική καθορίζουν εν πολλής. Δεν ήθελε με κόσμο, ο Άρης ήθελε με κόσμο, το γήπεδο δεν είχε κάμερες, η ΕΠΟ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τελικό με κόσμο. Όλο αυτό είναι κάτι χιλιοπαιγμένο. Να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Βαγγέλη Γραμμένο, ο οποίος είναι στην γραμμή. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος. Καλησπέρα. Τι είπας, Γιώργο, καλησπέρα. Όχι, αυτό είναι λαϊκή σοφία. Εγώ τι να πω.
λαϊκίσμα. Ο θυμόσοφος ελληνικός λαός αυτό λέει. Οπότε εγώ να ρωτήσω, γιατί δεν καταφέρνουν εκεί ή δεν καταφέρνουν εκεί στην ΕΠΟ να κάνουμε επιτέλους έναν τελικό με κόσμο, βρε αδελφέ. Έναν. Τώρα το ζήτημα αυτό τίνει να γίνει και σύριαλ. Συνήθεια. Συνήθεια, ναι. Εγώ έχω εντοπίσει τα δύο βασικά πράγματα στο κομμάτι αυτό. Το ένα έχει να κάνει με την υποδομή των ελληνικών γηπέδων, το άλλο έχει να κάνει με την αστυνομία, η οποία, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, πάντοτε σε τέτοιες εκδηλώσεις προσέρχεται με μια αρνητική προδιάθεση. Ναι. Ο λόγος είναι προφανής και τον αντιλαμβανόμαστε όλοι. Παρ' όλα αυτά όμως, είσαι η ελληνική αστυνομία και οφείλεις να περιφρουρήσεις ένα τέτοιο, κατά την άποψή μου, σημαντικό γεγονός. Ναι. Τώρα, στο κομμάτι αυτό του φετινού τελικού κυπέλου εμφυλοχώρησε κατά κάποιον τρόπο και η νέα διάταξη νόμου η οποία απαιτεί τα γνωστά για να μην επαναλαμβανόμαστε, έτσι, κάμερες. Από το Φεβρουάριο ήταν γνωστός ο νόμος. Το Φεβρουάριο. Από το Φεβρουάριο. Ναι, τώρα μιλάμε. Εδώ λοιπόν υπήρξε μία χρονοκαθυστέρηση με την έννοια ότι το γήπεδο του Βόλου, το οποίο έχει μια μορφή ουδετερότητας και για τις δύο ομάδες, θα έπρεπε να είναι έτοιμο. Ναι. Τώρα, γιατί δεν είναι έτοιμο? Προφανώς ευθύνη έχει και το στάδιο και όποιος το διαχειρίζεται, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος γνώριζε ότι θα έπρεπε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Ναι. Το γιατί δεν προχώρησε δεν το γνωρίζω και δεν ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Από την άλλη πλευρά, η ΕΠΟ είχε μία εναλλακτική μόνον. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, για το οποίο επίσης δεν πληρούσε τους όρους του νόμου, όμως θεωρώ ότι μέχρι την ημέρα του τελικού θα είχαν τοποθετηθεί τα σχετικά τεχνικά μέσα που απαιτούσε. Και γιατί να μην τοποθετηθούν εδώ στο Πανθεσσαλικό, στο Βόλο? Γιατί δεν τοποθετηθήκαν. Ναι, γιατί δεν τοποθετηθήκαν. Από το Φεβρουάριο το ξέρανε. Αν είσαι από το Φεβρουάριο και βλέπεις ότι κάτι αλλάζει και σου λέει, κύριε, πρέπει για να παίξεις να έχεις κάμερες, και εσύ έχεις ορίσει ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει κάμερες. Άρα εδώ πρέπει να πάρεις μέτρα. Εσύ τρέχεις τελευταία στιγμή. Χθες είχαμε τη σύσκεψη, την Παρασκευή είναι ο έλεγχος αστυνομίας. Πέντε μέρες πριν να πεις, αν μπορώ να βάλω κάμερες. Προφανώς δεν μπορείς. Καλά, προφανώς αυτό το χρονικό διάστημα δεν προλαβαίνεις. Άρα κοροϊδευόμαστε, δεν κάνουμε τη σύσκεψη. Αυτή η σύσκεψη, κατά την άποψή μου, ήταν άνευ αντικειμένου. Πήγαν να πιούν ένα καφέ εκεί, κύριε Πρόεδρε. Αυτό πήγαν. Δεν ξέρω τι κάνανε, αλλά ήταν άνευ αντικειμένου. Αν το πιέσεις, μπορεί και να το προλάβεις. Μα την προδιάθεση την έχεις. Τη διάθεση για μη τοποθέτηση καμερών την έχεις. Σε τι αποσκοπεί η συνάντηση αυτή, εγώ δεν την κατάλαβα. Για το Θεαθήνε, να είχαμε να λέγαμε. Ναι, δεν είναι έτσι όμως. Ναι. Εδώ πάλι ένας τελικός θα γίνει χωρίς κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει πάντοτε και μία παράμετρος σε αυτό που αφορά το δημόσιο με την ευρεία του έννοια. Τι εννοείται? Έτσι, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, σε έναν τελικό ΠΑΟ-ΚΑΕΚ, ενώ ο προηγούμενος είχε γίνει με κόσμο, επί θητείας μου πάντα, στο ΟΑΚΑ, ο επόμενος δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί μετά από 1,5 μήνα θα λάβαναν χώρα οι εθνικές εκλογές. Και τότε η κυβέρνηση φοβότανε τα επεισόδια και τα λοιπά και μια, εν πάση περιπτώσει, κακή εικόνα για τη διαχείριση από πλευράς αστυνομίας αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα σε ένα κράτος δικαίου. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, εδώ όμως φτάσαμε σήμερα να μην έχουμε εκλογές. Εδώ όμως τώρα δεν έχουμε εκλογές. Δεν έχουμε τίποτα. Και έχουμε δύο ομάδες. Και λέει ο Παναθηναϊκός, το είδατε και αυτό. Λέει, όχι, λέει, δεν μπορώ. Δεν θέλει, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει ούτε προσκλήσεις περισσότερες από τις 30 που θα πάρει. Αυτό δημιουργεί διάφορες υπόνοιες. Δημιουργεί σκέψεις, κύριε Πρόεδρε. Σου λέει, γιατί πρώτα δεν θέλεις κόσμο. Μα δεν θέλεις και περισσότερες προσκλήσεις. Γιατί? Κοιτάξτε τώρα, το να πάρεις 5, 10, 20, 50 προσκλήσεις παραπάνω δεν λέει τίποτα. Όλο αυτό το διακύβευμα έχει να κάνει ότι πάει πολλής κόσμος. Για σας δεν λέει τίποτα. Για να το ευχαριστηθεί. Έτσι. Εδώ λοιπόν δεν θέλουμε κόσμο. Λέω Παναθηναϊκός και εκεί κατατείνει και η δική μου θέση ότι θέλει ο τελικός να γίνει χωρίς κόσμο. Τώρα τι εξυπηρετεί αυτό? Αν ο αγώνας γινόταν είτε στο ένα είτε στο άλλο γήπεδο, προφανώς στο μένο ΆΚΑ θα είχε από 20, μίνιμουμ από 20.000 κόσμο η κάθε ομάδα. Στο δε Πανθεσσαλικό
από, ξέρω εγώ, 7-8 χιλιάδες ο καθένας. Ναι. Αυτή όμως όλη η ατμόσφαιρα και αυτό το αδιέξοδο στερεί από τον κόσμο που ναι. θέλει οπωσδήποτε να δει ένα τελικό. Ναι. Ειδικά οι φίλαθλοι του Άρη που διψούν για κάτι τέτοιο. Ναι. Και εδώ τους αποκλείεται η πρόσβαση σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Δεν είναι πράγματα, Γιώργο, τραγελαφικά. Τραγελαφικά. Θα πάτε στο γήπεδο, θα είστε εκεί? Όχι βέβαια, δεν πάω στο γήπεδο. Γιατί? Τελικός Άρης Παναθηναϊκός. Δεν πάω στο γήπεδο. Εγώ θέλω να βάλω και ένα άλλο ζητηματάκι όμως εδώ. Μισό λεπτό. Μισό, αυτό είναι είδηση. Δεν πάτε τώρα από εδώ και πέρα διαβίου ο γραμμένος δεν πηγαίνει στο γήπεδο? Όχι, όχι, όχι. Πάω σε κάποια. Α, είπατε δεν πάω και... Δεν πηγαίνω. Εμένα ο καημός μου είναι να βλέπω τα ερασιτεχνικά τα οποία τα στερήθηκα όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρετε τι. Ναι, εντάξει, πρώην πρόεδρο τη ΕΠΣ. Άρα εσείς δεν θα ξαναπάτε σε γήπεδο Σούπερ Λιγκάνα? Όχι, θα ξαναπάω. Θα πάτε, αλλά εντάξει, πράσι, τέτοια παιχνίδια αντιγενώ. Άλλωστε είναι και κλεισμένο των θυρών αυτό. Πού θα πάω στο γήπεδο? Μια πρόσκληση θα μπορούσατε να έχετε να πάτε. Δεν θα ζητήσω ποτέ πρόσκληση για να πάω σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό κυπέλλου. Άλλο ήθελα να πω. Παρακαλώ. Και κλείνω με αυτό ότι θέλετε στη διάθεσή σας. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ένα γήπεδο, κρατικό γήπεδο, πέραν του ΟΑΚΑ, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Το Καφτατζόγλιο θα έπρεπε να είναι έτοιμο εδώ και χρόνια να φιλοξενήσει. Αφού το έχουν εγκαταλείψει στο έλεος του Θέμης Παναγίας. Τέτοιες δραστηριότητες. Ποιος έχει λοιπόν την ευθύνη εδώ? Προφανώς την έχει το κράτος. Το κράτος. Έτσι. Mm-hmm. Ενώ έχει το ΟΑΚΑ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα παραμελημένο στάδιο. Έχω ήδη ανάποψη για το Καφτατζόγλιο. Ναι. Εάν αυτό το γήπεδο ήταν σε λειτουργία, λειτουργικό με όλα τα προαπαιτούμενα, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για ιταλικό κυπέλλου χωρίς κόσμο. Ναι. Γιώργο, ναι. Είμαι πεπισμένος σε αυτό. Και είναι εύκολο και για την Ομοσπονδία να το ρυθμίσει έχοντας στη διάθεσή της δύο γήπεδα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Θα μπορούσε λέτε, να γίνει στο Καφτατζόγλιο? Θα μπορούσε λέτε, να γίνει στο Καφτατζόγλιο τελικώς, αν ήταν εντάξει? Ασφαλώς θα μπορούσε να σας πω κάτι. Ναι. Θα μπορούσε να προβλέπετε και άνετα στην προκήρυξη. Δύο ομάδες Αθήνας, ΟΑΚΑ. Δύο ομάδες Θεσσαλονίκης, Καφτατζόγλιο. Μία ομάδα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, τη μια χρονιά Αθήνα, ορισμένο από πριν, από την αρχή της περίοδου, την επόμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Ή κατόπιν κλήρωσης. Ναι. Αυτή η διαχείριση ναι. είναι εύκολη. Σωστό. Μπορεί να γίνει. Σωστό. Και ξεμπερδεύεις. Έχεις δύο γήπεδα και λες παιδιά φέτος εδώ, του χρόνου εκεί και τελειώνεις. Σωστό. Γιατί δεν το κάνουμε το γήπεδο αυτό? Σωστό. Ακόμα σωστό. Βουίζουν στα αυτιά μου του Αβγενάκη υποσχέσεις περί Καφτατζογλίου, Στολιδιού και το ένα και το ναι, άλλο. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μην. Αφήστε το, μην χαλάσουμε το στόμα μας. Γι' αυτό σας λέω ότι η ευθύνη για τέτοιους τελικούς χωρίς κόσμο είναι ευθύνη επιμεριζόμενη. Μικρή ευθύνη. Όλοι έχουν ευθύνη. Όλοι έχουν την ευθύνη τους. Ακριβώς αυτό λέω. Όλοι. Κατά το λόγο της ευθύνης του, της ευθύνης του καθενός, έρχεται λοιπόν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν τιμάει το ποδόσφαιρο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι με υγεία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Βαγγέλη Γραμμένο. Πάμε Λαμία. Έχει φτάσει ο Γιώργος Τράντζαρης Λαμία ή τον έχουμε τσεκάρει κανένα διόδια, τίποτα διόδια και έχει κάνει δεξιά? Γιώργα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο. Όχι, στον δρόμο, στον δρόμο είμαι. Στον δρόμο. Προσοχή. Βρέχει, όχι. Τώρα φτάνω σε διόδια εδώ. Όχι, όχι, όχι. Είσαι όχι, καλά. Όχι. Να προσέχεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Να προσέχεις με το καλό εκεί, να μεταδώσεις, να πανηγυρίσουμε την νίκη του Άρη και να επιστρέψεις σώσεις και αυλαβείς. Βέβαια, και καλό δρόμο να πούμε. Καλό δρόμο. Έχει πολλές αλλαγές ο Άρης σήμερα. Ορίστε. Μιλάμε για το γήπεδο του τελικού ακόμα, λέω. Τι να μελά, το που έπρεπε να γίνει. Ναι. Το λέω. Ναι. Το που έπρεπε να γίνει, το γιατί δεν λέει προκήρυξη το ένα, γιατί δεν λέει προκήρυξη το άλλο. Στο Πανθεσσαλικό δεν έχουν μπει κάμερες, η πολιτεία. Εντάξει, δεν πήρε καμία ευθύνη από αυτού. Φοβερά πράγματα. Και χθες έπεσαν και οι μάσκες, Γιώργο, γιατί με αυτή τη διαρροή του Παναθηναϊκού αντιλαμβάνεται ο καθένας, τη βραδινή λέω έτσι, τη βραδινή αναφέρομαι, ότι ο Παναθηναϊκός αυτής εξ αρχής ήθελε ο τελικός να γίνει στο ΆΚΑ και γι' αυτό έβρισκαν φθηνές δικαιολογίες οι πράσινοι. Υποτίθεται ότι δεν ήταν αρκετά τα εισιτήρια για να καλύψουν ανάγκες των φιλάθλων και ούτω καθεξής. Από τις φθηνές δικαιολογίες και χθες με αυτή τη διαρροή έπεσαν οι μάσκες. Γιατί φάνηκε ξεκάθαρα το τι ήθελε ο Παναθηναϊκός από την αρχή, γιατί είναι αρνητικός ακόμα και στο να δοθούν παραπάνω προσκλήσεις από τις 30 που λέει προκήρυξη και
επιμένουν σε αυτό το κομμάτι. Μα το είπε και ο Γραμμένος τώρα στην κουβέντα μας, ο πρώην πρόεδρος ΕΠΟ, το είπε. Ότι ναι, και αυτός έχει αυτή την, σημάδισε αυτή την εικόνα, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε τελικό με κόσμο. Ναι, όχι, δεν ήθελε τελικό στο Πανθεσσαλικό και δεν ήθελε και τελικό με κόσμο στο. Ναι, ναι. Για το Βόλο, λέω πάντα. Στο στάδιο του Βόλου. Ναι, ναι, για, ναι, το Βόλο. Και ακόμη μια φθηνή δικαιολογία είναι. Μισό λεπτάκι, Γιώργο, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο, ναι, περίμενε. Πλήρω στα διόδια, μην μα μαζέψουν μέσα εκεί που είναι ότι είμαστε και μπαταχτσίδε και δεν, όχι, περάσουμε κιόλα. Είμαστε εντάξει, Γιώργο. Λοιπόν, να σηκωθεί η μπάρα για να περάσει ο Γιώργος εκεί από τα διόδια. Απεσταλμένος μας, πάει στη Λαμία για να ακούσετε εσείς το βράδυ στις 6 το παιχνίδι του Άρη κόντρα στη Λαμία. Έλα, Τζόρτζ. Σε αυτή τη διαρροή που βγήκε από τον Παναθηναϊκό, το αστείο ξέρεις ποιος είναι. Ποιο είναι. Ποιο είναι. Πέρα από την ασφάλεια που λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, επειδή δεν έχει κάμερες κτλ., λένε ότι είναι και μικρό το γήπεδο. Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο Βόλο μέσα στη χρονιά, το Δεκέμβριο, αν θυμάμαι καλά, και πήγε 15.000, και πήγαν 15.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, τότε ήταν μεγάλο λογικά το Παναθηναϊκό. Ναι, σωστό. Τίποτα, άστο. Αστιότητες. Κυριολεκτικά αστιότητες. Έχει 6 απουσίες ο Άρης σήμερα. Κοίταξε, έχει τις 2 σίγουρες απουσίες που είναι η τιμωρημένη Ζουλ και Μπράμπετς. Θα τους στερηθεί ο Άκης Μάντζιος για αυτό το παιχνίδι. Και οι δύο, και είναι και ευκαιρία ειδικά για τον Μπράμπετς να πάρει ανάσες εν ώψη της τελικής ευθείας που μπαίνει ο Άρης για το παιχνίδι, για τον τελικό, για το μεγάλο ραντεβού που έχει στο τέλος της φετινής σεζόν. Και είναι και ο τραυματίας Τζούρατσεκ, ο οποίος χτύπησε την προτελευταία προπόνηση πριν από το σημερινό παιχνίδι, έμεινε εκτός αποστολής, και ο μόνιμος πλέον τραυματίας Βέλετ. Είναι οι βασικές απουσίες που έχει ο Άρης για το παιχνίδι κόντρα στη Λαμία. Ναι. Εντάξει, η απουσία του Κάλσον, για παράδειγμα, από την αποστολή δεν λέει κάτι. Ναι. Ούτως ή άλλως ο ειδός είναι στις. Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι, για να μην σε κουράζω, αν ο Μάτζιος προστάτευσε σήμερα παίκτες για να τους έχει πιο ενεργούς, ακμαίους για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Δηλαδή, έχει το μυαλό του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ή έχει. Έχει το μυαλό του στην απαραίτητη διαχείριση που πρέπει να γίνει στο ρόστερ, ναι, και αγωνιστικά και χρηματικά για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Και αναφέρομαι και στο σημερινό, για αυτήν την τριάδα των αγώνων που ακολουθούν μέσα σε 10 ημέρες. Και στο σημερινό και σε αυτό της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που είναι και η τελική πρόβα για τον Άρη, θα είναι πριν από τον τελικό. Και φυσικά το μεγάλο μάτς της 25 Μαΐου. Ναι. Θα κάνει διαχείριση. Είναι απαραίτητο να το κάνει αυτό. Σίγουρα θα κάνει αλλαγές και θα δώσει ανάσταση στο σημερινό παιχνίδι σε κάποιους ποδοσφαιριστές του. Δηλαδή θα δούμε ένα σχήμα με αλλαγές, προκειμένου και να φρεσκάρει την ομάδα του, χωρίς όμως να χαλάσει και τις ισορροπίες. Ένα παιχνίδι του άλλου που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο ούτε για τη Λαμία ούτε για τον Άρη το σημερινό. Το κίνητρο που έχει ο Άρης σήμερα, όπως και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το είπε και ο Μάτζιος πρόσφατα στους ποδοσφαιριστές του, είναι να κάνουν το απόλυτο σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, προκειμένου να πάνε με ψυχολογία και με το απαραίτητο momentum στον τελικό της 25ης Μαΐου. Μάλιστα. Αν θέλεις γρήγορα να σου πω ενδεικτικά και μία πιθανή ενδεκάδα που μπορεί να δούμε σήμερα στη Λάμια, ο Κουέστα κάτω από την αιστεία, ο Φεράρι αριστερά, ο Μοντόγια δεξιά, ο Ρόλ θα πάρει τη θέση του Μπράμπετ δίπλα στον Φαμπιάνο, ο Βερστράτε τη θέση του Ζούλη στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Ταρίντα. Στην επίθεση πιθανό να δούμε τον Ανσαριφάρ να ξεκινάει βασικός και να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο Μωρόν. Είναι ένα πιθανό σενάριο αυτό. Με το Φετφαντζίδη στο 10 αντί του Μανού που χρειάζεται και αυτός να πάρει τις ανάσεις του. Και με τον Παναγίδη και τον Σουλεϊμάνοφ να έχουν προβάδισμα για τα άκρα. Αυτή είναι μια πιθανή, επαναλαμβάνω, ενδεκάδα με βάση και τις δοκιμές που έγιναν όλες τις προηγούμενες ημέρες. Γιώργα ρε, καλό δρόμο, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήνουμε τον Γιώργο Στράτζαλη καθοδόν απεσταλμένος μας για τη Λαμία. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη. Πώς το καταφέραμε, Γιώργος. Οχ. Πάλι Mission Impossible. Πάλι Mission Impossible. Με το που μπαίνει ο Γιώργος Καστάνης, ο Tom Cruise εμφανίζεται. Ευχαριστώ καταρχήν τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου για την εξαιρετική συνεργασία. Θα πούμε δύο πραγματάκια πολύ, πολύ σύντομα. Το πρώτο και σημαντικό. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βρίσκονται πολύ ψηλά στις ευρωπαϊκές θέσεις ή μάλλον στην λίστα με τις ομάδες που έχουν διακριθεί ιδιαιτέρως με βάση τις επιδόσεις τους στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα συγκαταλέγονται στις κορυφαίες 60 ομάδες του κόσμου σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και πρέπει να σου πω ότι η διαφορά των δύο είναι πολύ μικρή. Και αυτή τη μικρή διαφορά, την οποία έχει ένα κλικ πιο πάνω Ολυμπιακός, την έχει γιατί κατάφερε και εξασφάλισε αυτή την πρόκριση αφενός στον τελικό του conference. Από την άλλη πρέπει να σου πω ότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, αν θέλεις, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τα εισιτήρια
του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν δεν έχει καταγραφεί sold out. Mm. Αυτό το οποίο όμως αντιλαμβάνομαι είναι ότι όλοι όσοι θα βρεθούν στην Τούμπα θα είναι υπερβολικά παθιασμένοι για την ομάδα τους, θα τις μεταδώσουν αυτό το πνεύμα του νικητή όπως το κατάφεραν εναντίον της ΑΕΚ και εναντίον του Ολυμπιακού, για να έρθει μία ακόμη πολύ σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω, 17.700 ήταν τα εισιτήρια που διατέθηκαν στον ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, 21.500 τα εισιτήρια στον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Πόσα θα διατεθούν σήμερα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μη φύγετε, έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Το γνωρίζετε ότι έρχεται η δημιουργία του νέου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο με την ολοκλήρωση της κατασκευής του θα παραδοθεί στο ελληνικό δημόσιο. Λεπτομέρειες γνωρίζετε. Αν ενδιαφέρεστε, θα έχετε περισσότερα να μάθετε σύντομα και την ευκαιρία στην καθιερωμένη πλέον ανοιχτή συζήτηση την οποία διοργανώνει το Ίδρυμα 16 Μαΐου, δηλαδή αύριο, 6 το απόγευμα, στο Δημοτικό Γυμναστήριο του Φιλήρου. Εκεί θα παρευρεθούν εκπρόσωποι του Ιδρύματος, του Υπουργείου Υγείας, της Ομάδας Μελέτης και του Αναδόχου Κατασκευής, ομίλου Άβαξ. Θα συμμετάσχει επίσης ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο κύριος Ανδρέας Δρακόπουλος, μέσω ζωντανή σύνδεση. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μπείτε στο www.snfghi.org. Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Λίγη ώρα πριν τα κρίσιμα σημερινά παιχνίδια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έναν χρησμό μιλώντας σε παιδιά στη διάρκεια της περιοδής που κάνει στην Αλεξανδρούπολη. Ρώτησε, βρήκε μπροστά του 2-3 πιτσιρίκια και τα ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αλεξανδρούπολη. Παιδιά, τι ομάδα είστε? ΑΕΚ, του απάντησαν οι μικροί. Πώς το βλέπετε, θα το πάρετε το πρωτάθλημα, τους ρώτησε. Και τα πιτσιρίκια φώναξαν όλα μαζί, ναι. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το δικό του χρησμό. Τους είπε, έχετε καλές πιθανότητες. Και καθώς είπε, έχετε καλές πιθανότητες, έζωσαν τα μαύρα φίδια τους αεξίδες απανταχού της γης. Μου φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης παίζει με αυτό και του αρέσει, του αρέσει και γι' αυτό το κάνει. Λοιπόν, έχουμε και το Γκάλοπ σε λίγο. Θα έχουμε την κυρία Τάνια Μασκοπούλου να μας δώσει το αποτέλεσμα. Το ερώτημα για σας είναι πάρα πολύ απλό. Αν πιστεύετε ότι θα νικήσει σήμερα τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα φρενάρει την ΑΕΚ. Αυτό είναι το ερώτημα. Instagram Stories, Μετρόπολης 955. Πάμε λίγο στην πόλη. Έχουμε τον ποδηλατικό γύρο. Ξεκίνησαν μάλλον σήμερα το πρωί οι ποδηλάτες. Παναγιώτης Μανής είναι στην γραμμή. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ξεκίνησε η ατομική χρονομέτρηση σήμερα από τον Λευκό Πύργο σε μια ράμπα μέχρι το Βασιλικό Θέατρο από τους ποδηλάτες για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 4.30 το δεύτερο μισό του προγράμματος από τον Λευκό Πύργο και για αυτό το λόγο θα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν από τις 4 παρατέταρτο. Δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία και η στάση των οχημάτων στις οδούς Λεωφόρο Νίκης, Νικολάου Γερμανού, Τσιμισκή Πολυτεχνείου, Παλιού Σταθμού, Νέα Δυτική Είσοδο της Πόλης, Λεωφόρο Δεδροποτάμου, Μοναστηρίου, Λεωφόρο Καραμαλή, Σημειωνία όμως, έως και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλιμακωτά, οπότε θα υπάρχει από τις 3.30 και μετά πρόβλημα στο κέντρο. Άρα μισό, λες θα απαγορεύεται η κίνηση ή η στάθμιση? Η κίνηση θα κλείσουν οι δρόμοι. Πες σε παρακαλώ πάρα πολύ άλλη μια φορά ποιοι είναι οι δρόμοι που θα κλείσουν
από τις 3.30 και μετά να ξέρει ο κόσμος. Επιστρέφει από τις δουλειές του. Λεωφόρος Νίκης. Παραλία λοιπόν, Λεωφόρος Νίκης κλειστή. Νικολάου Γερμανού. Νικολάου Γερμανού, μπροστά στην έκθεση, ναι. Τσιμισκή. Κλειστή και Τσιμισκή. Είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι ποδηλάτες. Ξεκινάνε από Λευκό Πύργο, ανεβαίνουν Νικολάου Γερμανού, στρίβουν Τσιμισκή. Ναι. Συνεχίζουν Πολυτεχνείου, παλιού σταθμού. Ναι. Νέα δυτική είσοδο τη πόλη, Λεωφόρος Δεδροποτάμου, Μοναστηρίου, θα βγουν Μοναστηρίου και στην παλιά αθήκη τη Θεσσαλονίκη Έδρα. Αυτά, Παναγιώτη, είπε 3.30 τα συμβούν αυτά. 4 παρέτα το ξεκινούν η κυκλοφορία για τι ρυθμίσει σύμφωνα με την ανακοίνωση τη τροχιά. Να υπενθυμίσω ότι εκτό από αυτό σήμερα έχει στι 7 το άγαλμα Βενιζέλου πορεία για την Παλαιστίνη και το ματ του Ιστούμπα. Οπότε από τι 4 και μετά εκτιμώ ότι όλη η πόλη θα αντιμετωπίσει προβλήματα σοβαρά κυκλοφοριακά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μανή. Ακούσατε, προσέξτε, το ξέρω. Γυρνάτε από τη δουλειά, είστε κουρασμένοι. Θέλετε να πάτε να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε. Θα κάνουμε υπομονή. Είναι ένας διεθνής ποδηλατικός αγώνας που προβάλλει και την πόλη. Λοιπόν, προχωράμε. Είχαμε αφήσει το Χρήστο Στεφανή χθες στη Μηχανιώνα με το οπαδικό χτύπημα. Με δύο θύματα, αλλά τώρα έχουμε σήμερα δύο συλλήψεις. Πάμε στο Χρήστο για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, για να συμπληρώσω σε αυτά που λέγατε για, για τα κυκλοφοριακά πορεία, η οποία αναμένει να ξεκινήσει γύρω στις 7.30-8 παρά. Ναι. Με κατεύθυνση σίγουρα Εγνατία, Αγία Σοφία, Τσιμισκή, για να περάσει από το Αμερικάνικο. Είναι εξωκοινοβουλευτική αριστερά και αντιεξουσιαστές. Και από εκεί και έπειτα. Προφανώς θα. Οι παοξίδες πώς θα πάνε στην Τούμπα, ρε φίλε, δεν το λαμβάνουν υπόψη τους. Νομίζω ότι θα είναι ήδη στο μάτσο εκείνη την ώρα. Γιώργο, το παρά θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω, από τον ποδηλατικό αγώνα θα έχουν θέμα. Από την πορεία δεν νομίζω, ούτε όταν επιστρέφουν. Όσον αφορά το μάτσο. Πάμε λοιπόν στη συλλήψη 23 και 24 ετών, τα δύο άτομα που συνελήφθησαν γνωστοί ως οπαδοί, ως φίλαθλοι δηλαδή, όχι όμως. Με ποινικό μητρό, χωρίς να έχουν δώσει δηλαδή να έχουν εμπλακεί άλλη φορά σε κάτι παρόμοιο. Πριν από λίγο βγήκαν από το γραφείο του εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεψε στον ανακριτή και όχι στο αυτόφορο για να δικαστούν, στον ανακριτή για να απολογηθούν. Πιθανότητα θα πάρουν προθεσμία, είναι έξω από το γραφείο του αυτή την ώρα. Οι κατηγορίες είναι πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης λόγω των χτυπημάτων στα δύο αδέρφια, αλλά και ληστεία, καθώς πήραν, όπως λέγαμε και χθες, την. Ζακέτα του ενός είναι με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου που είναι πιο αυστηρές και ταυτόχρονα συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό τουλάχιστον άλλων 10 σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων, αφού ο ένας με τον οποίο είχαμε μια συνομιλία χθες μας είπε ότι ήταν τουλάχιστον 12 τα άτομα που βγήκαν από το εγκαταλελειμμένο κτίριο. Οι συγκεκριμένοι δύο δεν έχουν πει μέχρι τώρα κάτι. Δημοσιογράφους τουλάχιστον μέσω των δικηγόρων θα πάρουν πιθανότητα προθεσμία για να απολογιστούν, να προετοιμαστούν και καταλληλότερα σε μια από τις επόμενες μέρες, Γιώργο. Μάλιστα, ευχαριστώ Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Τώρα πάμε να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Είναι αυτό που έλεγα, τι λέτε, λεφτά υπάρχουν? Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Ένας παίκτης του Τζόκερ ήρθε εδώ στη γειτονιά μας, εδώ, Κωνσταντινοπολίτικα. Με ρωτάνε αν τα πήρα εγώ εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα και μάζεψε, έπαιξε 3 ευρώ και πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κύριος Κυριάκος Τρουλιάλης είναι ο πράκτορας. Οπότε, κύριε Τρουλιάλη, παρακαλώ, πείτε πρώτα ότι δεν είμαι εγώ και μετά πάμε στα παρακάτω. Τι κάνετε, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα. Δεν είμαι εγώ, όχι, και δεν ξέρω και ποιος είναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον άνθρωπο που κέρδισε αυτά τα χρήματα. Πόσα έπαιξε τελικά, 3 ευρώ ή 6? 3 ευρώ έπαιξε. 3 ευρώ, τυχαία επιλογή. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ τυχερός. Με 3 ευρώ, ε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. 3 ευρώ, τυχαία επιλογή όταν λέτε, τι εννοείτε? Ότι έβγαλε το σύστημα στην ουσία. Ναι, αυτό, εντάξει. Εντάξει. Καλά του πήγε δηλαδή. Καλούτσικη απόδοση τα 3 ευρώ του δώσανε. Άρα ο άνθρωπος έπαιξε το τζόκερ της ζωής του. Σωστά. Έπαιξε το τζόκερ. Έχετε υπολογίσει πόσα χρόνια δουλειάς έχει κερδίσει αυτός ο άνθρωπος?
Δεν έχω υπολογίσει. Λέω από διαστροφή. Από διαστροφή όμως το κάνατε. Έχω υπολογίσει όμως πώς θα μπορούσε να τα φάει πάρα πολύ ωραία και ευχάριστα. Πώς θα μπορούσε να τα φάει λοιπόν ένα εκατομμύριο. Για πάμε. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία. Να ακούσω λοιπόν πώς θα τα φάει. Για να σας βλέπω έτοιμο. Εξασφαλίζει την οικογένειά σου. Ναι. Θα μπορείς να δουλεύεις χωρίς να έχεις άγχος. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ειδικά στις μέρες μας, το να δουλεύεις χωρίς άγχος. Ναι. Κάνεις τα ταξίδια σου, κάνεις τις βόλτες σου. Ναι. Οι κοντινοί σου άνθρωποι είναι μέχρι ένα βαθμό εξασφαλισμένοι και γενικά έχεις μια άνετη οικονομικά ζωή. Μάλιστα. Σε αυτό έχετε δίκιο. Τυχερό πρακτορείο. Σας εύχομαι πάντα, πάντα επιτυχίες. Είμαι σίγουρος δεν θα μάθετε ποτέ ποιος ήταν ο τυχερός. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Μήπως ξέρετε και δεν μας το λέτε. Και δεν ξέρω, αλλά και να ήξερα δεν θα το έλεγα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πάντα επιτυχίες εκεί στο πρακτορείο σας. Καλές δουλειές. Έβαλε 3, ακούσατε, έβαλε 3 ευρώ από το σύστημα, έτσι, αποτύχει. Πλάκα δηλαδή. 3 ευρώ έβαλε και πήρε 1 εκατομμύριο. Γιάκο το Μαΐδη σου λέει: εγώ τρέχω, βγάζω αποκλειστικότητες κάθε μέρα, δίνω, ενημερώνω τον κόσμο και ο άλλος πάει, παίζει 3 ευρώ και παίρνει 1 εκατομμύριο. Κυριάκο μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξέρεις, Γιώργο, ότι δεν έχω παίξει ποτέ στην. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Α, εντάξει, οπότε από στάση ζωής δεν πρόκειται να το κάνεις. Ναι, και δεν έχω και την ελπίδα κιόλας. Δηλαδή, αφού δεν παίζω, ναι, δεν μπορώ και να ελπίζω. Δεν δικαιούμαι να ελπίζω. Ναι. Εσύ που παίζεις, ας πούμε, δικαιούσαι να ελπίζεις. Το θέμα είναι ότι εγώ παίζω κάθε μέρα και μεγάλα ποσά και δεν κερδίζω τίποτα. προφανώς δεν γνωρίζεις κανέναν από τους κατηγορουμένους του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ή δεν τους μιμήθηκα. Μπορώ να τους γνωρίζω, αλλά δεν τους μιμήθηκα. Ή δεν σου δίνουν πληροφορίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι γίνεται, κυρία μου, εκεί. Μπορεί να τους ξέρεις ή να μην σου δίνουν πληροφορίες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι γίνεται εκεί. Εκεί προχωράμε. Προχωράμε. Νομίζω ότι τη Δευτέρα το μεσημέρι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μπροστά μας και τα ονόματα. Οχ. Άρα προαναγγέλεις τη Δευτέρα ότι θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι αεριτζίδες, δαλαβερτζίδες και τυχοδιώκτες οι οποίοι έστειλαν παιχνίδια για να οικονομάνε οι ίδιοι. Δευτέρα μεσημέρι, Δευτέρα απόγευμα θα δούμε τώρα εκεί. Έχει χάσει. Πάντως Δευτέρα. Δευτέρα. Και αυτό σημαίνει ότι έχεις και μια εικόνα των ονομάτων, Κυριάκου. Ναι, ομολογώ πως ναι. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, επειδή υπάρχει μια ρητή εισαγγελική δέσμευση, θα αποφύγω οποιαδήποτε αναφορά. Πιστεύεις ότι πριν τα ανακοινώσεις θα αναζητήσουμε καρέκλα να καθίσουμε? Δεν νομίζω ότι θα πέσετε από τα σύννεφα. Σωστό είναι αυτό. Απλά θα αποδειχθεί ότι εκεί που υπάρχει καπνός μπορεί πιθανότατα να υπάρχει φωτιά. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Ναι. Έχει δίκιο ο λαός. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θέλεις να μου πεις και τι βλέπεις σήμερα. Ανοίγουν, ναι, και άλλες υποθέσεις, ναι, με πειθαρχικές έρευνες για ανακριτές, για δικαστές. Ναι. Ανοίγουν τέτοιες υποθέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε αφήσω να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, οπότε κρατάμε την ανάσα μας μέχρι τη Δευτέρα. Ναι, Γιώργο μου, μέχρι τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Έκανα πλάκα πριν, μην το πάρει κανένα σοβαρά ότι παίζω γιόλας. Δεν έχω παίξει στη ζωή μου ούτε λαχή ούτε προπό τίποτα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε Στέλιο Παρθενάκη, ο οποίος είναι στη γραμμή για να μας δώσει λίγο και ρεπορτάζ Ηρακλή Μπάσκετ. Στελάρα, τι κάνεις, καλησπέρα. Γεια σου, Γιωργάρα. Καλησπέρα και στο άγχρονο σήμερα. Στενόμαστε, ρε φίλε. Στελάρα, Γιωργάρα, είμαστε εδώ. Έχουμε τον ίδιο κώδικα, τον ίδιο κώδικα επικοινωνίας. Και Ηρακλάρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο μπάσκετ του Ηρακλή, το οποίο ο μπάσκετ από το πρωί βρίσκεται στην Αθήνα για να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση την πρώτη της Παρασκευής με τον Ερμή Σηματαρίου. Ναι. Γιώργο, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα είναι τουλάχιστον 1000 φίλοι του Ηρακλή στα Άνω Λιώσια την Παρασκευή, ναι, και ανάλογα με το αποτέλεσμα την Κυριακή θα είναι σαφώς μπορεί και διπλάσει. Ξεκαθαρίζουμε απλά για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Ναι. Ο Ηρακλής παίζει με τον Ερμή Σηματαρίου, ναι, και ο Πανιώνης παίζει με τον Μήλωνα. Αν ο Ηρακλής κερδίζει
τον Ερμή Σχηματαρίου θα παίξει με τον ηττημένο του άλλου ζευγαριού για το δεύτερο εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα πρέπει να πούμε ότι πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα να δοθεί και wild card για τρίτη θέση. Γιατί του χρόνου το πρωτάθλημα θα είναι με 13 ομάδες. Οπότε είναι όλα ανοιχτά. Ο Ηρακλής όμως μπορεί να ορίσει τη μοίρα του με δύο νίκες να είναι ήδη στην Basket League του χρόνου. Να πούμε ότι χθες η ομάδα είχε ανοιχτή προπόνηση και δέχτηκαν τις ντόπες του κόσμου σε μία μίνι γιορτή πριν αναχωρήσει. Και παράλληλα θα πρέπει να πούμε ότι θα είναι και ο Μαλέσεβιτς κανονικά στην αποστολή, στην οδεία του Bob Marshall, το οποίο περιμένει και επίσημα να πάρει από την Επιτροπή Αθλητισμού, την Επαγγελματική Επιτροπή, να πάρει το OK για να μεταβιβαστούν και επίσημα οι μετοχές του Sky Heraklis. Στην σύνθεσή του νομίζω ότι είναι τυπικό, οπότε τα πάντα θα κρυθούν, Γιώργο, από την εξασφάλιση ή μη της ανόδου στην Basket League. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τον υποβιβάσα τώρα που αποστελάρα τον προσφώνησα, Στέλιο. Ήταν, μου ξέφυγε έτσι. Λοιπόν, επειδή θα πάμε τώρα στο γκάλοπ και θέλω Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, γιατί το ερώτημα εδώ είναι αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να νικήσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός να φρενάρει την ΑΕΚ, να μας δώσει ένα γκολ ΠΑΟΚ που έχουμε με Ντεσπότο, βάλε όποιο θέλεις εσύ από τα δύο που έχουμε ετοιμάσει για να κάνουμε κλίμα, ατμόσφαιρα για να υποδεχθούμε τη Δεσποινίδα Τάνια Μοσκοπούλου. Μουρκ για τον Μπράντον Τόμας, Μπράντον Τόμας για τον Μουρκ. Έχει ανέβει από την άλλη πλευρά και ζητάει την μπάλα ο Τάισον. Θα κάνει το πρώτο κοντρόλ με αντίπαλο τον Βαγιανίδη, το πετάει την μπάλα μπροστά, μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, βάλει τον Ντεσπότο. Γκολ! Είναι ο Κύριλλος που σκοτώνει τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Κρύψανε την μπάλα. 2-1 στο 56ο λεπτό. Ντεσπότοφ δεν μπορούσε να χάσει αυτό το γκολ. Σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Κάνει το 2-1. Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί είναι η ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί είναι η ομάδα που κρύβει την μπάλα. Και είναι η ομάδα που κάνει τώρα στο κοντινό πλάνο να βλέπουμε τον Τερίν να αναρωτιέται πώς το φάγαμε. Δες το στη τηλεόραση. Τάισον, Μουρκ, Ντεσπότοφ, Βάλω Βούλγαρος, 2-1. Λοιπόν, η καλύτερη εισαγωγή, φτιάξαμε ατμόσφαιρα, δημιουργήσαμε κλίμα. Τάνια Μοσκοπούλου είναι εδώ. Βέβαια, έφυγε ο Γιώργος Στράτζαλης, καλησπέρα σε όλους. Έφυγε ο Γιώργος Στράτζαλης στη Λαμία, γύρισε εγώ να διεκδικήσω πάλι τη θέση μου, γιατί χθες έτρεζε η καρέκλα μου. Έτρεζε η καρέκλα σου πάρα πολύ. Στράτζαλης έγινε Τάνια Μοσκοπούλου. Όχι, όχι, να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ, γιατί με βοήθησε χθες. Είχα πόρτο εργασία σε κινητό. Σε προτιμάμε όμως να είσαι εδώ από όταν είσαι στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο ουσιαστικά αφορά αυτό που είπατε και εσείς προλίγο για τον ΠΑΟΚ. Αν θα καταφέρει σήμερα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και παράλληλα να πάρει και τη βοήθεια από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ή θα φέρει ισοπαλία ή θα κερδίσει την ΑΕΚ, αν γίνει αυτό. Και νομίζω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη γενικά είναι σε ένα κλίμα έτσι ξέφρενο. Πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Σπάμε τα μία. Η αισιοδοξία μας πάει τα μία. 86%. Όχι, έφυγε. Ταβάνι. Πιάσαμε ταβάνι. Σχεδόν 9 στους 10 κάνουν πρόβα να βγουν στους δρόμους μετά την Κυριακή. Αν πάνε όλα καλά σήμερα, πάνε καλά και την Κυριακή. Το 14%, πολύ μικρότερο ποσοστό, λέει ότι μάλλον δεν θα πάνε τα πράγματα κατευθείαν και δεν θα βγει αυτός ο προγραμματισμός εισαγωγικά του να κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα τον Παναθηναϊκό και να βοηθήσει και ο Ολυμπιακός με νίκη, τέλος πάντων, στο παλιά απέναντι στην ΑΚ. Πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Περίπου 9 στους 10. Πες μου και πώς ψήφισαν. 1500 μέχρι στιγμής, αλλά ανεβαίνει συνέχεια το νούμερο. Πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, κάθε φορά που το κοιτάω, παίρνει 50-50-50-100 άτομα, μπαίνουν όλο και περισσότεροι και συμμετέχουν στον γκάλο μας. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τάνια Μοσκοπούλου. Να είστε καλά. Με τα πόνο ψυχής να αποχωριζόμαστε. Λοιπόν, φεύγει Τάνια Μοσκοπούλου, έρχεται Μιχάλης Βραζιλιάνος και Μέτρομπετ. Και τώρα είναι ώρα για Μέτρομπετ με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Μιχάλης με τις επιδόσεις του σπάει ταμεία. Σπάει ταμεία γιατί έχει συνεχώς πολύ πολύ καλές προβλέψεις. Και νομίζω ότι μπορείτε μάλλον εσείς ακούγοντας τον Μιχάλη να κλείνετε κάθε μεσημέρι ραντεβού με το ταμείο. Μιχάλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, την αγάπη μου. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Έχει φτάσει αυτή η πολυπόθητη μέρα εδώ μία αγωνιστική πριν το φινάλε, την Κυριακή κλειδώνει το πρωτάθλημα. Θες να πάμε σε ένα κυτσικοκικό φινάλε? Ναι, και ξέρεις τι, θέλω αν μπορείς μετά να μου πεις και τι δίνουν οι book, αν το έχεις πρόχειρο, αν, έτσι. Βεβαίως. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, να ξέρουμε να τι μας γίνεται. Να σου πω ότι
Λαμία Άρης είναι στο 1,90 το διπλό, έτσι άνοιξε, έτσι παραμένει. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είχαμε ανατροπή δεδομένων προς τα κάτω, δηλαδή στον Άσο, καθότι ο ΠΑΟΚ τώρα βρίσκεται κάτω από το 1,80, είχε ανοίξει το 2,10. Ενώ στην περίπτωση του Ολυμπιακού επίσης είχαμε ανατροπή δεδομένων. Ο Ολυμπιακός από εκεί που ήταν το φαβορί είχε ανοίξει κοντά στο 2,40-2,45, τώρα είναι στο 2,90, η ΑΕΚ πήγε στο 2,55. Προφανώς του ΠΑΟΚ έπεσε λόγω των απουσιών του Παναθηναϊκού, κυρίως του Ιωαννίδη. Ενώ για το Ολυμπιακό ΑΕΚ κυρίως εκείνη η ήττα στην Τούμπα και η απόδοσή του έφερε ανατροπή των δεδομένων. Εμείς θα πάρουμε έναν Άσο, ένα διπλό και ένα Χ. Και θα αρχίσουμε ανάποδα με το διπλό. Θα πάρουμε πρώτο το διπλό του Άρη. Mm-hmm. Θα ποντάρουμε και στο Μωρόν φυσικά, γιατί όχι. Θα πάρουμε το Χ του Ολυμπιακού με 1-1 σκορ. Mm-hmm. Και θα πάρουμε τον Άσο του ΠΑΟΚ με 2-1 σκορ mm-hmm. στην Τούμπα. Mm-hmm. Άσος ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Διπλό ο Άρης. Χ Ολυμπιακός, πάμε την Κυριακή για να τα ζήσουμε όλα. Λοιπόν, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη Βραζιλιάνο και το Μέτρομπετ. Ήταν το Μέτρομπετ με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Ο τελευταίος πάντα κερδίζει εντυπώσεις. Είναι ο Γιώργος Μάντζιος στο Last Dance. Θα το δούμε σήμερα. Βιερίνια στην Τούμπα. Νομίζω του αξίζουν πάρα πολλά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη. Όμως πρέπει να το ανακοινώσει και ο ίδιος. Εμείς σε κάθε περίπτωση ένα μικρό φόρο τιμής αποτείουμε με ένα ρεπορτάζ του Γιώργου Μάντζιου που κερδίζει εντυπώσεις στο φινάλε. Καλησπέρα, Γιώργα, ρε. Δεν ξέρω, καλησπέρα, Γιώργο. Όταν εκείνο το αγόρι που ήταν και λίγο πιο τροφαντό, όταν είχε έρθει το καλοκαίρι του 2008 μετά από εισήγηση του Φερνάντο Σάντος από την Πορτογαλία, φανταζόταν τώρα 16 χρόνια μετά. Mm-hmm. Ότι θα γινόταν ο παίκτης, ο ξένος παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πέρασε τον Έτο Γκουερίνο τον περασμένο Νοέμβριο στο μάτς με τον Πανετολικό. Θα γινόταν ο γυραιότερος παίκτης που φορά ποτέ τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Το έκανε στους Ισέρες με τον Πανσεραϊκό φέτος 0-2, πέρασε το ρεκόρ του Κώστα Χαλκιά. Θα γινόταν ο γυραιότερος σκόρερ στην Ευρώπη mm-hmm. στο γκολ με την Αμπερντίν στο 2-3. Πέρασε τον ανεπανάληπτο Γιώργο Κούδα. Mm-hmm. Θα γινόταν ο γυραιότερος παίκτης που παίζει στην Ευρώπη με τη Χάρτς mm-hmm. 4-0. Θα ήταν ο δεύτερος σε συμμετοχές στα ευρωπαϊκά κύπαλα του ΠΑΟΚ. Πέρασε τον Κλάους Αθανασιάδη. Έχει 54, μόνο ο Σαλπικίδης έχει 60 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και πέρα από όλα αυτά, Γιώργο, στα 11 χρόνια του Αντελίνο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, τα 4 πρώτα και τα 7 που ακολούθησαν στην επιστροφή του το 2017, ας αναλογιστεί κανείς ότι ήρθε το 8. Mm-hmm. Μετά από 3 χρόνια, το 11 έρχεται στη ζωή του η αγαπημένη του Χριστίνα, η οποία ήρθε όταν έπαιζε τον τελευταίο του χρόνο στον ΠΑΟΚ. Και τώρα η Χριστίνα τον περασμένο Νοέμβριο έγινε 13,5, δηλαδή το κοριτσάκι mm-hmm. μεγάλωσε και είναι 13,5 η κόρη του. Επίσης, το 2015 στα Βασιλικά παντρεύτηκε την αγαπημένη του Βάσο με πάτερ Χρήστο, πάρα πολύ γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει ένα προτάσμα και 3 κύπελα με τον ΠΑΟΚ, και σίγουρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Νομίζω ότι οι κουβέντες του Γιάννη Γκούμα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι και όλοι εμείς που είμαστε μακριά, λέει, από την Αθήνα, του δίνουμε ένα ζεστό χειροκρότημα, δείχνει και την προσωπικότητα του Βιερίνια και το πώς λειτουργεί ως αρχηγός και εκτός αποδυτηρίων, με εκείνη την περίφημη κίνηση στην είσοδο του Βανσαβίδη, με τις πολλές, που δεν θέλει να το λέμε, αλλά είναι καλό εμείς να το λέμε, φιλανθρωπίες που κάνει και αυτός και η σύζυγός του, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο mm-hmm. ο Αντελίνο, και είναι σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος και φίλος του ΠΑΟΚ που να μην το αντιλαμβάνεται αυτό, και προφανώς το μέλλον του πρέπει να μείνει στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η ομάδα στα σπλάχνα του. Να φανεί αν είναι το τελευταίο του σήμερα παιχνίδι απόψε το βράδυ. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που μας ακούσατε. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Έρχεται η κυρία Μαρίνα Μπίκου με τίτλους πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Ακόκκινος Ραπτόπουλος. Αμέσως μετά όλο το update με Βασίλη Βλαχόπουλο και Κώστα Πατορτό. Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ας κλείσουμε με ένα γκολ Βιερίνια. Τώρα η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μίσιτς και αυτός για τον Γιαννούλη. Όλος ο ΠΑΟΚ ψηλά και η στόπερ του. Πίσεσβαρ στο αριστερό άκρο, εκεί που πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Πατάει περιοχή Διαγκίτο. Χέρι νομίζω εδώ έχουμε. Σου του Βιερίνια. Γκολ! Γκολ, 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 γκολ. Η Οβίδα από το Πόρτο. Η Οβίδα
Πόρτο! Η Ομπίδα από το Πόρτο για άλλη μια φορά! Αντελίνο Βιερίνα δίνει λύση στο 65. Αποθεώνεται σαν τον Κέσσαρα στη Ρώμη, φίλες και φίλοι. Βιερίνια και ένα στο 65. Ο ναός της Τούμπας προσκυνάει τον ίδαλμά του. Καταπληκτικά πράγματα. Πήρε το rebound, ο Πάουκ ζήτησε πέναντι. Ο Βιερίνια από το ύψος της μεγάλης περιοχής με το σιτό δυνατό δεξί του στέλνει την μπάλα στην γωνία του Διούδη και ο Πάουκ από το πουθενά φέρει τον Μάσα Ίσα. Καταπληκτικό τέρμα από τον λατρεμένο της Κερκίδας. Φίλες και φίλοι, Αντρέ Βιερίνια.